Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στα κριτήρια που χρησιμοποίησε ο Σαμιώτικος λαός για να μας ψηφίσει ώστε να υπάρχει κάποια αλλαγή. Βέβαια υπάρχουν τεχνάσματα τα οποία τίθονται στο Σαμιώτικο λαό με διαφόρους τρόπους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον αποσπάσουν από αυτό το κριτήριο το οποίο έκρινε και την τελευταία ψήφο του. Τι είδους τεχνάσματα? Κοιτάξτε, δηλαδή, πρώτα μπορώ να σας πω ότι έχει διαδοθεί πλήρως και διαδεινόταν αμέσως την επόμενη μέρα των εκλογών ότι θα παραιτηθώ από βουλευτής, ναι, γιατί θα είναι ο κύριος Θαρδάσος συνάδελφος από την Ικαρία. Τώρα περνούσαν και λέγανε, και αυτό λένε ότι δεν θα έχουν γιατρό, παραδείγματος χάρη. Εγώ έχω βγει και έχω πει στο ράδιο ότι οι δικοί μας οι βουλευτές και ειδικά οι περιφερειακοί μένουν στην περιφέρεια το περισσότερο χρονικό διάστημα και τρεις μέρες ανεβαίνουν μόνο στην Αθήνα, δηλαδή Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, και τις άλλες μέρες ή όταν χρειαστεί θα ανεβούν επάνω για κάτι άλλο, αλλά και δεν θέλει το κόμμα να φεύγουν από την παραγωγή οι βουλευτές του, διότι χάνουν και την επαφή. Και άρα θα είμαι εδώ, αλλά ούτε αυτό ισχύει. Ναι. Όπως όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δημιουργούνται, όπως κάποιοι μηχανισμοί, ναι, κομμάτων μπαίνουν σε συναγερμό και σε επαφή μεταξύ τους και κάνουν κοπρεμή. Για εξηγήστε το μου λιγάκι αυτό, γιατί σας άκουσα να το αναφέρετε και στην... μάλλον δεν το άκουσα, εγώ μου το μεταφέρανε, ότι το αναφέρατε και προχθές στην εκπομπή του μάλλον του Στεφανάκη, του συνάδελφου, στο Ράδιο Αρμονία. Τι εννοείτε όταν λέτε μηχανισμούς και τους μηχανισμούς ποιων κομμάτων εννοείτε? Υπάρχουν τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, ναι, οι οποίοι πάνε σε αγαστή συνεργασία αυτή τη στιγμή στο νομό. Με πάση θυσία για να μην πάρει την έδρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι, αυτή είναι μια εκτίμηση, το βασίζεται σε κάποια... Έχω και ονομαστικές καταγγελίες επάνω σε αυτό, εκεί που δράνε. Εγώ ποτέ δεν θα έβγαινα έξω στο ράδιο να πω κάτι, άμα ναι, δεν το έχω. Ναι. Και δεν μιλάω για τι μπορεί να αναφερθεί και να είπε κάποιος, ναι, μιλάω για δράση που γίνεται στο χώρο. Από άτομα που το έχουν καταγγείλει. Άτομα που τους έχουν πιάσει και τους έχουν πει ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Ο μηχανισμός. Ναι. Τώρα ποιος τον κινεί το μηχανισμό αυτό δεν το ξέρω. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Αυτό φαντάζομαι ότι σας έχει βάλει και σε εσάς και σε μια διαφορετικού είδους εγρήγορση, έτσι. Μα πάντα υπήρχε εγρήγορση, απλώς. Εγώ έχω το θάρρος και το λέω. Ναι. Και το λέω για να το ξέρει ο κόσμος, για να καταλαβαίνει ότι ξέρω ότι δέχεται πίεση. Και θα πρέπει να μην αλλάξει τα κριτήριά του. Εγώ δεν νομίζω ότι άλλαξε τίποτα ούτε στην πολιτική αυτό το μήνα, ναι, ούτε πουθενά άλλο. Τα δεινά του ελληνικού λαού μετά τις 17 του Ιούνιου θα μεγιστοποιηθούν. Γιατί θα γίνουν πραγματικότητα. Οι δε υποσχέσεις που υπάρχουν προεκλογικά θα γίνουν παρελθόν. Είτε από το δεξιό πόλο είτε από το αριστερό πόλο. Mm-hmm. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και πάνω σε αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά, ό,τι έχουμε πει έχει συμβεί.